Η παράταση του lockdown είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι. Θα ανακοινωθεί πιθανότατα το απόγευμα από τον Νίκο Χαρδαλιά. Στόχος, σημείωση των κρουσμάτων από την επόμενη εβδομάδα. Όμως οι ειδικοί δεν αναμένουν άμεση μείωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, οι οποίες, Γεωργία Λαγού, καλό μεσημέρι, είναι στα όρια τους. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στα νοσοκομεία της Αττικής μετά την εκτόξευση των κρουσμάτων και το τρίτο κύμα της πανδημίας να δηλώνει παρόν. Να σου πω, Λίνα, πως τα νοσοκομεία θυμίζουν και πάλι εμπόλεμη ζώνη. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Σωτηρία, το οποίο είναι σε διαρκή, σε μόνιμη εφημερία. Δέχεται μόνο περιστατικά COVID και η εικόνα αυτή που μας μετέφεραν οι υγειονομικοί είναι ασφυκτική. Δηλαδή, από τις 84 κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει, οι 82 είναι κατηλημένες μέχρι και αυτή την ώρα. Αυτό που μας έλεγαν είναι ότι νοσηλεύονται πάνω από 280 ασθενείς. Τώρα, ποια είναι η εικόνα στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αττικής? Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο εφημέρευε χθες, διαθέτει 44 κλίνες ΜΕΘ και υπάρχει 100% πληρότητα. Γέμισαν όλα τα κρεβάτια. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στο νοσοκομείο Αττικών, το οποίο διαθέτει 33 κλίνες ΜΕΘ και υπάρχει μόνο μία κενή. Και όπως μας πληροφόρησαν, Λίνα, μετέτρεψαν τη χειρουργική κλινική χθες σε κλινική COVID. Μας είπαν πως από τους 185 εισαγωγές, τα 45 περιστατικά χθες ήταν COVID. Τώρα, αντίστοιχη εικόνα είναι και στο Σισμανόγλιο, το οποίο διαθέτει 14 κλίνες ΜΕΘ και υπάρχει και εκεί 100% πληρότητα, ενώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, το οποίο διαθέτει 16 κλίνες ΜΕΘ, είναι κατηλημένες οι 12.